σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της Ζωφριάς, όπου σήμερα έχουμε το μάτς για την τέταρτη αγωνιστική της Evolution League ανάμεσα σε Anonymous και Run and Gun, δύο ομάδες γνώριμες με πρόσωπα που έχουν περάσει και από τις δύο πλευρές. Μια αναμέτρηση η οποία πιστεύω θα παιχτεί σε ένα πολύ όμορφο κλίμα, όπως έχει δημιουργηθεί ήδη πριν από το παιχνίδι. Ξεκίνησε λοιπόν η αναμέτρηση από τη μία Anonymous με μία νίκη και δύο ήττες στην σεζόν μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Η τελευταία τους αγωνιστική τους έφερε και την ήττα από τους Slotters με 63-60, ενώ άνοιξαν και το σκορ η σημερινή γηπεδούχη με το καλάθι του Ζουνιδί. Ενώ από την άλλη η Run and Gun μετρούν δύο νίκες και μόλις μία ήττα μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Οι δύο νίκες τους είναι και συνεχόμενες μάλιστα. Η τελευταία κόντρα στους Golden Boys με 72-68. Απάντηση τώρα και για τους φιλοξενούμενους με τρίποντο για να πάρουν το προβάδισμα με την τρίποντο εκτέλεση του Δημητρόπουλου. Ο Ζουνίδης από μακριά αυτή τη φορά δεν θα σημαδέψει σωστά. Φραγκίσκος Πρισιμίδης κατεβάζει. Ήταν οι Ρανγκάν οι οποίοι έχουν να διαχειριστούν αρκετές απουσίες σήμερα. Με εξάδα έχουν κατέβει. Ενώ από την άλλη βλέπω 9 άτομα στην διάθεση του Νικηφόρου Αλεφαντινού για τους Ανώνυμους. Ο Τάσος Χρυσιμητζής κόβεται κανονικά από τον Κατσιολή. Και έχουμε μόλις ένα δευτερόλεπτο τώρα στο ρολόι για τους φιλοξενούμενους. Ο Τάσος Χρυσιμητζής, ο οποίος έχει φορέσει την φάνελα των Ανώνυμους, όπως και ο Φραγκίσκος. Έφτασε το 0 το ρολόι, δεν το είχε αντιληφθεί ο Τάσος. Έτσι λοιπόν το έμεινε η μπάλα στα χέρια, παρέμεινε και το 2-3. Βάνας. Ο Καλανάσης, η μπάλα στον Ζουνιδί. Κατσιόλης από το πλάι ένα σου του Κωνσταντόπουλου, όχι καλό. Μαζεύει σε δεύτερο χρόνο το rebound ο Πρισιμητζής και θέλει να φύγει μπροστά. Γύρισε μια πάσα, δεν μπόρεσε όπως να συνεργαστεί καλά με τον Δημητρόπουλο. Κατοχή περνά έτσι στα χέρια των άσπρων. Ένα γρήγορο καλάθι εδώ με τον Κατσιόλη να πιάνει στον ύπνο την αντίπαλη άμυνα. Παρά λίγο να γίνει και το λάθος. 4-3 πλέον. Φραγκίσκος υψώνει ωραία για τον Τάσο. Αυτός θα σκοράρει, θα πάρει και το φάουλ για το 4-5. Και έχουμε και βολές. Βολή βασικά. Συμπληρωματική βολή για τον παίχτη των Run and Gun. Άστοχη ωστόσο. Παραμένει το 4-5, ούτε μύρις τώρα πατάει γκάζι. Σαντόπουλος δεν είναι καλή η πάσα του. Δεν έφτασε ποτέ η μπάλα στον Βάνα, έκλεψαν οι Run and Gun. Και τώρα Πρισιμητζής. Φραγκίσκος. Δημητρόπουλος γυρίζει ωραία το κορμί του, δεν θα σκοράρει. Μαχή για το rebound. Κατσιόλης βγαίνει κερδισμένος. Και αφήνει στον Βάνα. Τους παίζει γρήγορα για τον Ζουνίδη, ο οποίος έχει κινηθεί στην αντίπαλη ρακέτα. Δεν καταφέρει να σκοράρει. Συγκριτής γρήγορα. Κιτάτος. Με τα αριστερό, συγκριτής θα βρει στόχο. Με το 4-7. Μ'
μάνας. Ωραία γυρίζει η μπάλα. Βρέθηκε μαρκάρι στο σούτ από τον Ουζουμίδη, ο οποίος θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία του για να ισοφάρισει σε 7-7. Ισοπαλία λοιπόν στο παιχνίδι, Φρακίσκος. Το αφήνει λίγο χώρο ο Βανάς. Τσουβάρας. Καλή άμυνα αρχικά, Πρισιμίτζης βρήκε να μαρκάρει στο σούτ. Βάνας έχει μπροστά του τον Φραγκίσκο. Ψάχνει συμπαίκτη, δεν θα τον βρει. Τάσος Πρισιμίτζης τώρα σε μια γρήγορη επίθεση. Δεν θα καταφέρει κάτι καλό. Γρήγορος ο ρυθμός σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Ο Ζουνίδης τώρα με τα αριστερό λέει up. Θα βάλει μπροστά τους ανώνυμους για το 9-7. Κυρτάτος στη πλάτη του Κατσιόλης. Ατσαλό το τελείωμα του Τάσος Πρισιμίτζης. Του φεύγει για λίγο η μπάλα. Πήραν τελικά οι ανώνυμους και φεύγει ο Βάνας στο ανοιχτό γήπεδο. Αστοχή όμως το lay-up. Και συνέχεια ο Ζουνίδης βρήκε τελευταίο στην μπάλα. Έχουμε και διακοπή για time-out. Συνέχεια λοιπόν στην δράση. Το σκορ στο 9-7 υπέρ των γηπεδούχων. Ο Μητρόπουλος άφησε τον Τζουβάρα. Ο Μητρόπουλος πάει από τα αριστερά. Παζούσαν οι άσπροι με τον Ζουνίδη. Θέλει να τα βάλει εκεί με όλους. Τελειώνει ο ίδιος την φάση και με επιτυχία μάλιστα. Δεν δίστασε εκεί. Να ολοκληρώσει μόνο σου την επίθεση. Και τώρα οι ανώνυμοι στο 11-7, στο συν 4 πλέον. Η γηπεδούχη φάουλ τώρα στον Πρισιμίτζη, από τον Γαλανάκη. Δημητρόπουλος. Φραγκίσκος από αρκετά μακριά, δεν θα σημαδέψει σωστά. Ο Ζουνίδης αφήνει τον Πετρόπουλο. Ο Ζουνίδης ξανά Κατσιόλης ζητάει κοντά του και φτιάχνει χώρο για να εκτελέσει πίσω από τα 6.75. 14-7 με τον Ζουνίδη να έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά το μάτς. Είναι ζεστός και από κοντά και από μακριά. Οι ανώνυμοι στο τώρα. Αέρα 7 πόντων στο παιχνίδι. Να δούμε αν θα έρθει η απάντηση. Θα έρθει τελικά από τον Ματζιαρή για το 14-10. Πετρόπουλος, Κασιόλης πέτσι και πάλι μαζί του. Στο κετά από το πλάι δεν θα σημαδέψει σωστά. Μπάλα όπως παραμένει στα χέρια των άσπρων. Κασιόλης από μακριά και αυτό μέσα. 17-10. Ο ρος των τρυπόδων συνεχίζεται και στις δύο πλευρές. Σειρά του Κατσιόλη τώρα να εκτελέσει. Και πάλι στο συνεφτά η ανώνυμους Μάτζιαρης. Αυτή τη φορά δεν έχει απάντηση. Ο Σαντόπουλος Ζουνίδης θέλει να τον ξαναβρει. Η πάσα του είναι και πολύ ψηλή και πολύ δυνατή. Δεν βρήκε κανένα συμπαίκτη. Φραγκίσκος. Ο Γαλανάκης ύψος, ο Φραγκίσκος δεν μπορούσε να καταφέρει κάτι. Νέα ευκαιρία όμως με Δημητρόπουλο, αυτός θα κάνει καλύτερα τη δουλειά για το 17-12. Γύρισε ανάμεσα από δύο Κωνσταντόπουλος. Νέα ευκαιρία με Κατσιόλη, ούτε αυτή θα καταλήξει καλάθι. Και τώρα σταματάει τη φορά του Πρισιμίτζη ο Πετρόπουλος. Έχουμε αλλαγή με τον Κυρτάτο να επιστρέψει το μάτς για τους Run and Gun. Ενώ από την άλλη ο Ελευθεριάδης τώρα πατέπαρκε για πρώτη φορά σήμερα για τους ανώνυμους. Πρισιμίτζης. Του
Βάρας προλαβαίνει την άμυνα του Πετρόπουλου και εκτελεί για το 17-15. Θυσιάζουν στο δίποντο πλέον οι γηπεδούχοι, οι φιλοξενούμενοι, με συγχωρείτε. Αλλά ο Ζουνίδης από την άλλη συνεχίζει το βιολί του. 20-15. Ακόμα ένα τρίποντο στο παιχνίδι, ακόμα ένα τρίποντο για τον Ζουνίδη. Διαφορά στους 5 πλέον πέρα των γηπεδούχων, 1-38 πριν να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ο Ζουνίδης παίζει γρήγορα για τον Πετρόπουλο, είναι λίγο κακή η πάσα, την προλαβαίνει όμως την παλιά ο Πετρόπουλος. Κατσιόλης ηρεμεί τώρα το παιχνίδι. Ο Ζουνίδης αφήνει στην γωνία, Πετρόπουλος ακόμα ένα μακρινό σουτ και αυτό. Πιστόλια σκορπισμένα παντού στην περιφέρεια για τους ανώνυμους, οι οποίοι τα έχουν πάει πολύ καλά μέχρι στιγμής από την περιφέρεια. 23-15. Και μια γρήγορη επίθεση τώρα τον Ζουνίδη. Πετρόπουλος ακολουθεί τη φάση, ανενόχλητος θα φέρει τη διαφορά στους 10. Ένα ξεπέταγμα, ένα ξέσπασμα των γηπεδούχων που φέρνει τη διαφορά πλέον σε διψήφια επίπεδα. Ματιάρης. Υπάρχει φάουλ. 5 στα 6 τρίποντα μέχρι στιγμής οι γηπεδούχοι. Μόλις ένα άστοχο. Να, από την άλλη έχουμε 3 στα 8 για τους Ryan and Gun. Τζουβάρας. Αυτό ήταν το τέταρτο ομαδικό των ανώνυμους νωρίτερα. Κανένα φάουλ μέχρι στιγμής από την άλλη πλευρά. Ζουνίδης παίρνει. 28 δευτερόλεπτα μπερδέθηκε. Πέταξε την πάρα από το κέντρο. Έτσι άφησε μια επίθεση στους Run and Gun. Κυρτάτος παίρνει το φάουλ. Είναι πέμπτο. Έχουμε βολές. Έξω η πρώτη. Μέσα η δεύτερη. 25-16. 15 δευτερόλεπτα. Πετρόπουλος. Κατσιόλης. Στα 6. Μαλά πάει στην γωνία. Πετρόπουλος. 2-1. Κατσιόλης στη λήξη του χρόνου. Σημαδεύει σίδερο. Και ολοκληρώνεται έτσι η πρώτη περίοδος με το σκορ στο 25-16. Πήγαμε και στην δεύτερη περίοδο που βρίσκει μπροστά με 9 από τους ανώνυμους. 25-16 και τώρα από την Οσπίνακα. Πιεστική εδώ η άμυνα από τον Πετρόπουλο, αλλά έχει κάνει το φάουλ πάνω στον Ματζιάρη. Χρησιμητή στην επαναφορά, έπαιξε γρήγορα με τον Κυρτάτο. Έκλεισαν δύο παίκτες πάνω του, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε από τον σκοράρι. 25-18. Πετρόπουλος. Ελευθεριάδης. Πάσα χέρι με χέρι για τον Μπουτσουκάκη, ο οποίος έχει περάσει επίσης στο παρκέ. Τελεί για 3 στο πρώτο δικό του σούτ, άστοχο. Πάσα στην γωνία. Πετρόπουλος θα το επιχειρήσει επίσης. Στοχεί και αυτός. Με ευκαιρία Μπουτσουκάκης και πάλι δεν θα βρει στόχο. Ματιάρης. Καυτή πάσα περνάει για τον Κυρτάτο. Σκόρπι μπροστά από τον Ελευθεριάδη, δεν μπορούσε να τον νικήσει. Φεύγουν γρήγορα στην άλλη πλευρά οι ανώνυμους. Καλάθι και φάουλ από τον Δρακόπουλο.
έφτασε γρήγορα μέχρι την αντίπαλη ρακέτα. Ολοκλήρωσε αποτελεσματικά την φάση. Είναι το 27-18 και έχουμε και μια συμπληρωματική βολή. Στο σύνδεκα στρογγυλά και πάλι η αποστάση χωρίζει τις δύο ομάδες. Φραγκίσκος Πεχνιμιτζής κάνει τις αυρωτές. Φύγει πάνω το Δρακόπουλος, πάει και στην Πολυκοσμία, δεν καταφέρνει κάτι. Παραπέρασε για τον Πετρόπουλο, ο οποίος πιέζεται αμέσως. Βρήκε όμως την πάσα στον Δρακόπουλο για να σπάσει αυτή την πίεση και να περάσουν γέρα το κέντρο οι άσπροι. Λευτεριάδης το τολμάει από μακριά. Ψηλότερα ο Πρισιμίτσης για να μαζέψει. Βάζει το κεφάλι κάτω, τρέχει στην άλλη πλευρά. Τον σταματάει με φάουλ. Ποιος? Ο Ελευθεριάδης. Συγγνώμη τώρα λοιπόν ο Τάσος Πρισιμίτσης. Στόχο στην πρώτη. Βάζει την δεύτερη. 28-19. Δρακόπουλος, ωραία η προσπίση την έφαγε ο Πρισιμιτζής. Έβαλε το καλάθι ο Δρακόπουλος για το 30, με συγχωρείτε, 19. Φραγκίσκος. Δώσουν για λίγο η μπάλα, έκλεψαν τελικά οι γηπεδούχοι. Μουτσικάκης είδε τον Δρακόπουλο, ο οποίος ερχόταν με φορά, το έχασε όμως εκείνος. Πρισιμιτζής και πάλι σε μια γρήγορη προσπάθεια, αυτή τη φορά θα πασάρει στο Φραγκίσκο. Δημιούργησε αυτή τη φορά ο Τάσος για τον έτερο Πρισιμιτζή. Το Φραγκίσκο 30-21. Πετρόπουλος. Είναι ο Μητρόπουλος όπου κάνει το φάουλ στον Μπουτσικάκη. Να έχουμε και αλλαγή τώρα για τους run and gun, με τον Τζουβάρα να περνάει στο μάτς. Από την κορυφή δεν ήταν αρκετά δυνατό από τον Δημητρόπουλο. Τάσος Πρισιμιτζής όμως μάζεψε το rebound και πέτυχε και το καλάθι για το 30-23. Διαφορά πέφτει στους 7. Καυτή πάσα, Δρακόπουλος συγκράτησε και άφησε στο πλάι. Μπουτσικάκης θα το πάρει χωρίς δεύτερη σκέψη. 1-3 νομίζω έχει μέχρι στιγμής ο Κουτσικάκης, δεν έχει ξεκινήσει καλά από μακριά. Από την άλλη, ο Δρακόπουλος μάζεψε το rebound και πέρασε το φάουλ από τον Δημητρόπουλο. Αν πρόλαβα να δω καλά, θα έχουμε βολές. Τώρα το διεύθυνσε σχόλες του Δρακόπουλου. Θα κλέψουν όμως και πάλι οι γηπεδούχοι. Γρήγορα θα βρεθούν σε θέση επίθεση ξανά. Ο Μπουτσικάκης το ψάχνει, δεν το έχει βρει μέχρι στιγμής. Πάλα πέρασε και εκτός όριων. Παραμένει το 33-23. Ενώ πλησιάζουμε στα τελευταία 6 λεπτά πριν το ημίχρονο. Μάτζιαρης ξεφεύγει. Δυσκολεύεται να συγκρατήσει, ζητάει φάουλ, δεν υπάρχει κάποιο σφύριγμα. Και τώρα ο Φιλαρτζής θέλει να παίξει με μια μακρινή πάσα, την οποία κατάλαβε ο Πρισιμιτζής. Τον Ματζιαρή.
Τζιβάρας. Αλλά έφτασε τον Ματζιαρί με το δεξί, δεν θα τελειώσει καλά. Σηκώθηκε ο Φιλαρτζής αφού πρώτα γλίστρισε. Πήρε το φάουλ στη συνέχεια από τον Ματζιαρί. Δύο τέσσερα πλέον τα ομαδικά. Πετρόπουλος. Αλλά έφτασε τον Μπουτσικά και έχει χορό, δεν έκανε καλή υποδοχή, αλλά βρήκε και την πάσα για τον Δρακόπουλο, αυτός θα την κάνει ασίστ για το 34-23. Στο συν 11 οι Ανώνυμους ξεφεύγουν και πάλι σε διψήφια διαφορά. Από την άλλη εξακολουθούν να κυνηγούν οι Ρανεργκάν. Σιμιτζής γυρίζει κόντρα στον Μπουτσικά και θα του πάρει το φάουλ. Να πάει στην γραμμή των Βολών. Έξω η πρώτη βολή. 2 στους 5 πλέον με τον Run and Gun. Θα βάλει την δεύτερη, 3 στις 6 τώρα. Για το 34-24. Υπάρχει και μια διακοπή για να δει στα κορδόνια του ο Ματζιαρίς. 4-47 ακόμα. Για να πάμε στην ανάπαυλα του ημιχρονού. Μουτσικάκης. Δρακόπουλος. Ωστόσο πάρει την προσπάθεια από κοντά, θα τελειώσει καλά την φάση. 36-24. Δρακόπουλος, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δραστήριος από την πλευρά των γηπεδούχων και αποτελεσματικός πάνω απ' όλα. Φιλαρτζής αφήνει στα δεξιά. Μουτσικά εκτροσποιείται. Κάνε το βήμα πίσω, συνεργάστηκε με τον Δρακόπουλο, αυτή τη φορά θα στοχίσει. Φιλαρτζής όμως θα μαζέψει το rebound, ανανεώνει έτσι την επίθεση των Ανώνυμους, οι οποίοι έχουν 9 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση. Μουτσικάκης θα το πάρει από τις 45 μοίρες, ούτε τώρα παραμένει χωρίς φτωχό τρίποντο ο Μουτσικάκης. Αν δεν καλώ θα είναι το 5ο αστοχοδικό του ή το 6ο. Γυγική αυτή άμυνα. Μουτσικάκης ψάχνει συμπαίκτη, αποφασίζει να εκτελέσει τελικά, θα βρει σιδερό. Τσουβάρας. Σιμιτζής για 3 μέσα και μειώνει σε 36-27. Πετρόπουλος. Ελευθεριάδης του δίνει και πάλι. Φιλαρτζής αποφασίζει να διεισδύσει, σηκώνεται πιεζόμενος. Θα γραπώσει την μπάλα όμως, την μπάλα μέσα από τα χέρια του Ματζιαρί. Ελευθεριάδης θα το τολμήσει από μακριά, στοχή. Τώρα Ματζιαρίς προστατεύει την μπάλα και την αφήνει στον Πρισιμιτζή. Τζουβάρας. Κοιτάτος έχει ορθεί το βλέμμα του Πρισιμιτζής. Από το ύψος της βολής δεν θα βάλει πολύ δύναμη. Μπάλα βρήκε μόνο αέρα. Πρόλαβε όμως και μάζεψε ο Δρακόπουλος για να βγάλει τώρα στην επίθεση την ομάδα του Πετρόπουλος. Ελευθεριάδης. Και πάλι Φιλαρτζής, Δρακόπουλος. Ωραία, αλλά έτσι κατεύθυνση δεν τελειώνει εξίσου καλά. Ελευθεριάδης παλεύει κόντρα σε δύο. Πάρει την προσπάθεια χωρίς καλά θα πέρασε αυτή η επίθεση. Και πάλι με το πόδι στον γκάζι ο Πρισιμιτζής, θα χαλάει στο τελείωμα. Σημαίνει, κρατάει σταθερό, δίνει τη μάχη του ξανά, ούτε τώρα. Τελευταίο δίλεπτο στην δεύτερη περίοδο, Ελευθεριάδης με το ένα χέρι θα τελειώσει για το 38-27 και πάμε και σε ένα time out. Κάτι λιγότερο από 2 λεπτά για να ολοκληρωθεί και η δεύτερη περίοδος, η οποία
βρίσκει μέχρι στιγμής στο συνέντεκα τους ανώνυμους, 38-27, μάτια αρισπήρε, έτοιμο καλάθι από τον Τάσο Πιτσιμιτζή, πολύ ωραία δημιουργία από τον παίχτη των Runner Gun, 38-29. Πάνας Κουζουνίδης. Τον έπαιξε καλή άμυνα ο Τζουβάρας, αλλά μπήκε το καλάθι, 40-29. Τζουβάρας. Μαζιάρης, ο Δημητρόπουλος, με συγχωρείτε. Βρήκε χώρο, αφού πρώτα ρολάρε το κορμί του στο σώμα του Δρακόπουλου. Ένα στο μάτι τώρα επιστρέφει ο Γαλανάκης για λογαριασμό των άσπρων. Ο Πετρόπουλος θα περάσει τον πάγκο. Έτσι, πρώτη βολή τον Δημητρόπουλο. Τώρα εκτελεί και την δεύτερη, θα τη χάσει για αυτή. Και έχει γίνει φάουλ από τον Ματζιαρί. 3-8 βολές μετρούν οι Run and Gun. Από την άλλη έχουν συμπληρωθεί επίσης τα ομαδικά από τους φιλοξενούμενους. Και έχουμε βολές. Και 42-29. Πάσα έξω. Αγγίσκος από μακριά, δεν θα βάλει πολύ δύναμη. Προλαβώ ο Πρισιμίτης, μάζεψε ο Ζουνίδης, έπεσε άτσαλα πάνω του και το έκανε το φάουλ. Συμπληρώνουν έτσι τα πέντε ομαδικά και οι ανώνυμους. Στην γραμμή ο Τάσος Πρισιμιτζής. Πέσε πρώτη. Είναι την δεύτερη. Μπάλα όμως θα καταλήξει πάλι στα δικά του χέρια. Δεν ξέρω αν ήταν σούτι πας αυτό, αλλά η μπάλα κατέληξε στον Τζουβάρα, ο οποίος θα πάρει το τρίποδο τελικά. Τελευταία 32 δευτερόλεπτα. Είναι της βρέθηκε στο παρκέ. Κρατούν την κατοχή οι γηπεδούχοι. Τώρα ο Πρισιμιτζής θέλει να τρέξει. Έχασε την κατοχή. Κατσαλό το τελείωμά του. 15 δευτερόλεπτα ακόμα. Μια τελευταία επίθεση για τους ανώνυμους. Πάει γρήγορα ο Τζούνιδης στην άλλη πλευρά και θα πάρει το φάουλ. Δεν επέλεξε να σπαταλήσει όλα τα δευτερόλεπτα της τελευταίας επίθεσης ο Τζούνιδης. Ενώ ο Κυρτάτος τώρα επιστρέφει. Στη γραμμή λοιπόν ο Τζούνιδης. Έξω πρώτη βολή. Είμαστε τώρα για την δεύτερη. Θα την βάλει. Λεπτό 43-20. Στέκεται στον αέρα ο Δημητρόπουλος, 3 δευτερόλεπτα, 2, προλαβαίνει το χρονόμετρο και εκτελεί. Αυτός θα διαμορφώσει το τελικό, το σκορ της δεύτερης περίοδου, 43-22. Επιστρέψαμε εδώ στο κλειστό της Ζωφρίας, ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο μισό του παιχνιδιού.
ανάμεσα σε Anonymous και Run & Gun. Οι γηπεδούχοι εξακολουθούν να κρατούν μια διψήφια διαφορά στα χέρια τους. 43-32 δείχνει τώρα φωτεινός πίνακας. Από ό,τι μέχρι στιγμής έχουν παρουσιαστεί πιο έτοιμοι στις απαιτήσεις του σημερινού παιχνιδιού. Από την άλλη, η Run & Gun έχει ακόμα δρόμο να διανύσει αν θέλει να πάρει κάτι καλύτερο από το σημερινό παιχνίδι. Ωστόσο, υπενθυμίζω, οι φιλοξενούμενοι καλούνται να διαχειριστούν και τις αρκετές απουσίες. Δεν είναι γεμάτο το οπλοστάσιο σήμερα. Και έτσι υπάρχουν και λιγότερες λύσεις αυτόματα. 45-22. Μετά το καλάθι που είχαμε νωρίτερα, ακόμα ένα τον Δρακόπουλο. Θα ανεβάσει το σκορ στο 47-22. Φραγκίσκος Προσυμιτής. Τα δεξιά δεν είναι καθόλου καλό το τελείωμα του. Ο Δρακόπουλος θα ψάξει μια τυφλή πάσα η οποία έφτασε τελικά στα χέρια του Ζουνίδη, ο οποίος περνάει, τελειώνει από αρκετά μακριά, ξεκίνησε την προσπάθειά του. Πάτησε αρκετά μακριά από την ρακέτα και τελείωσε τσιάτσαλα. Από την άλλη ούτε ο Τάσος Προσυμιτής τώρα θα μπορέσει να πετύχει κάτι, θα πάρει το φάουλ τελικά. Και δείχνει να κουτσένει κιόλας. Πρέπει να του δώσει το χέρι ο Δρακόπουλος. Η μπάλα είναι για τους φιλοξενούμενους, με συγχωρείτε. Θα παραμείνει στο παιχνίδι ο Βρυστιμίτζης, μπορεί να συνεχίσει. Τώρα παίρνει ο Φραγκισκός. Τσουβάρας. Σιμιτζής με τα αριστερό τελειώνει καλά για το 47-24. Βάνας. Προσπίση από τον Γαλανάκη, πάσα έξω. Ζουνίδης πάει μπροστά μέσα και πήγε το καλάθι. Και τώρα Τζουβάρας. Σιμιτζής. Δημητρόπουλος άπλωσε αντικανονικά τον αγώνα του. Σόριασε στο παρκέ τον Ουζουνίδη. Έχουμε επιθετικό φάουλ, μπαλά έτσι είναι για τους ανώνυμους. Συνέχεια λοιπόν στην δράση με τον Γαλανάκη. Δρακόπουλος, Ζουνίδης εκεί, ποιος θα πετύχει στο καλάθι για το 49-24, στο συν 15 πλέον βολοδέρνουν οι ανώνυμους. Πάει και 47, παίρνει το τέλος και της τρίτης περίοδου. Ζουβάρας με το ένα χέρι, δεν θα σημαδέψει σωστά, ο ίδιος όμως θα μαζέψει το rebound. Γυρίζει πρόσωπο στο καλάθι, εκτελεί από πιο μακριά με ένα άγγιγμα, όμως στην συνέχεια ο Δημητρόπουλος θα γράψει το 49-26. Δρακόπουλος. Στο παρκέ ένας παίκτης των Run & Gun, δεν έχω ποιος είναι, ο Δημητρόπουλος ήταν. Γαλανάκης για 3, εκτελεί από μακριά. 52-26. Πάμε ώρα να δούμε τρίποντα είναι η αλήθεια. Απάντησε με ένα δίποδο τώρα από τον Χρυσιμιτζή. Το Φραγκίσκο αυτή τη φορά, 52-28. Ζουνίδης, Βάνας. Κατσιόλης του δίνει και πάλι έξω. Ο Φραγκίσκος Χρυσιμιτζής έχει κάνει το φάουλ. Είναι το δεύτερο για τους Run & Gun. Στο μάτς τώρα ο Ματζιάρης. Ζουνίδης. Βανάς. Με 5 δευτερόλεπτα για θέσμα, είδε την εξαιρετική κίνηση του Ζουνίδη. Αυτό θα στόχισε.
Τώρα Πρισιμιτζής. Πάει γρήγορα σε μια ατομική προσπάθεια, δεν υπάρχει κάτι. Την άλλη πλευρά ο Δρακόπουλος. Σόνι, ούτε αυτός θα μπορέσει να σκοράρει. Ο Ζουνίδης, παίρνει το φάουλ. Προειδοποίηση σε όλους από τους διαιτητές, καθώς υπάρχουν κάποιες έντονες διαμαρτυρίες στις τελευταίες φάσεις. Αστοχή πρώτη από τον Ουζουνίδη. Τώρα ετοιμάζεται για τη δεύτερη. Στο σίδερο και αυτή, μαζεύει ο Πρισιμιτζής. Φραγκίσκος. Σηκώνεται για δύο. Παίρνω και η καλύτερη επίθεση. Παραδρακόπουλος προσπάθησε να παίξει γρήγορα. Τζουβάρας όμως μπήκε στην πορεία της μπάλας. Πρισιμιτζής. Παίρνει το φάουλ από τον Βάνα. Βάρα στην επαναφορά. Έπαιξε γρήγορα με τον Πρισιμιτζή. Τόσο από τα αριστερά. Μαζεύει και πάλι. Πάει σε ένα ανάποδο λέει. Απέβαλε λίγο παραπάνω δύναμη. Βάλα πέρασε πάνω από το Στεφάνι. Και τώρα ο Ζουνίδης θα πάει στον Ασμέναν. Κόντρα στον Φραγκίσκο Πρισιμιτζή. Θα τον νικήσει κατά κράτος. Με το 54. 38. Ήψωσε ο Βάρνας, δεν τελείωσε καλά τη φάση. Ο ίδιος μάζεψε. Καξιόλης έχει μια ευκαιρία, το σκέφτηκε, σημάδεψε αλλά όχι καλά. Παρά τώρα στον Γαλανάκη ο οποίος υψώνει. Καθώς έκοψε ο Καξιόλης, από κοντά δεν θα κερδίσει κάτι. Θα το έχει τώρα για τον Κυρτάτο. Συνεχίζει. Τέσσερα 38 υπερθυμίζω το σκορ. Κύλησε εκεί αργά για βασανιστικά η μπάλα, κατέληξε εκτός. Έχουμε και time out για τους run and gun. Μπαίνουμε στα τελευταία 4 λεπτά της τρίτης περίοδου. Παραμένουν μπροστά και σε απόσταση. Γεπαιδίχη 54-38. Πρισιμιτζής τώρα από το πλάι θα επαναφέρει. Βατζιάρης. Κυρτά το σπίρε, έχουμε 3 δευτερόλεπτα. Μάνας. Πάει γρήγορα, δεν κατάφερε κάτι ο Ζουνίδης. Θα δεχτεί την τάπα από τον Κυρτάτο. Βαλένε και πάλι για τους άσπρους. Επαναφέρει. Πάσα στο πλάι, Κατσιόλης έχει μείνει ολομόναχος. Εκτελεί για δύο, δεν το βάζει. Πρόλαβε.
και κράτησε μέσα την μπάλα ο παίκτης των γηπεδούχων. Ο Κωνσταντόπουλος που θα κερδίσει και το φαουλ τελικά. Και θα πάει τώρα στην γραμμή. Μετά το εξωτικό rebound Σαντόπουλος από κοντά δεν θα το βάλει. Πεσημιτζίδε καθαρίζει την φάση. Ζουνίδης ολομόναχος για 3 στο σίδερο. Στη συνέχεια έχουμε το φάουλ από τον Βάνα. 54-38. Παραμένει το σκορ. Φεντομαδικό και έτσι οδηγόμαστε στην άλλη πλευρά. Όπου ο Μαζιάρης πάει στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Αστοχή η πρώτη βολή. Κάνει και την δεύτερη. Συνεχίζεται το κακό ποσοστό στις βόλες από τους Ρανανικάν. 4 στις 10 έχουν πλέον. Το πλάι ο Μπουτσικάκης θα βρει το πρώτο δικό του νομίζω τρίποντο. 57-38. Το ήθελε, το είχε ανάγκη αυτό το σούτ από μακριά. Το είδαμε και νωρίτερα ότι το έψαχνε αρκετά. Η Σιμιτζής ύψωσε η μπάλα, έφτασε εκεί που ήθελε ο Ματιάρης. Πως δεν θα τελειώσει καλά τη φάση. Ανάσα από το να σπάσουν το φράγμα των 20 πόντων στην διαφορά πλέον οι Anonymous. Δεν θα το κάνει ο Βανάς. Κωνσταντόπουλος όμως πήδηξε μόνος του. Να έχουμε 3 δευτερόλεπτα στην συνέχεια τον Γαρανακή. Ο Κατσιόλης πέρασε εκτός. Στην θέση του Ελευθεριάδης. Σιμιτζής. Πήρε στον αέρα ο Τάσος, δεν κατάφερε να γυρίσει. Με κράτησε και έφτασαν πλέον οι Anonymous. Αλλά να έχει πάει μέχρι το τέλος. Τον βρήκε αντικανονικά ο Φραγκίσκος. Και το σκορ ξεφεύγει πλέον στο 59-38. Έχει και μια βολή να εκτέλεσε τώρα. Έτσι τον Anonymous. Αστοχή. Παραμένει το 59-38 και ζητάει και αλλαγή ο Γαλανάκης. Ζουβάρας. Πήρε το φάουλ από τον Ελευθεριάδη ο Κυρτάτος. Έχουν φτάσει τα πεντοματικά και οι Anonymous έχουμε βολές. Τρόπλος τώρα αντικατέστησε τον Γαλανάκη για λογαριασμό των γηπεδούχων όσο ο Κυρτάτος ετοιμάζεται για την πρώτη, η οποία θα είναι και εύστοχη. Yeah. 59-40, δύο στις δύο βολές από τον Κυρτάτο, να έχει 54 ακόμα για να τελειώσει και η τρίτη περίοδος. Μουτσικάκης, πήρε ο Βάνας. Μουτσικάκης πάει από τα δεξιά, παίρνει την baseline, βρίσκει την πάσα έξω. Βάνας του δίνει και πάλι, θα πάρει την εκτέλεση τώρα και θα το βάλει μάλιστα. 62-40, έκανε την αρχή νωρίτερα ο Μουτσικάκης, τώρα σιγά σιγά δείχνει να βρίσκει το χέρι του. Πριν στιγμή της δεν θα βρει μια γρήγορη απάντηση. Και τώρα έχουμε και τεχνική ποινή στον Τάσο Πρεσιμιτζή.
πάμε λοιπόν. Ο Μουτσικάκης για την βολή της τεχνικής ποινής. Θα την βάλει. 63-40. Βάνας επανέφερε. Μουτσικάκης θα το πάρει από το πλάι. Εκτελεί και πάλι ο ίδιος. Το 66-40. Κάνει το όπλο του πλέον από μακριά ο Μπουτσικάκης. Αναλαμβάνει δράση τώρα στις τελευταίες φάσεις. Στο συν 26 πλέον. Έχει ξεφύγει η διαφορά. Ο Σιμίτης δεν προλάβε. Έχει πατήσει εκτός. Μάνας. Και έχουμε και νέα τεχνική ποινή τώρα στον Πρισινιτζή, ο οποίος αποβάλλεται. Το μάτς περνάει ο Δημητρόπουλος. Μέσα η βολή από τον Πετρόπουλο και μια τεχνική ποινή τώρα στον Μπουτσικάκη. Χωρίς λόγο τώρα χαλάει το παιχνίδι. Ο Κυρτάτος αναλαμβάνει αυτή τη βολή. Θα τη χάσει. Είναι για τους ανώνυμους. 92,6 τώρα δευτερόλεπτα το χρονόμετρο για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. 7.40 υπερθυμίζω. Βαγκίσκος Πρισιμιτζής. Ο Δημητρόπουλος βρέθηκε στο παρκέ. Θα ελπίσουμε να μην έχει χτυπήσει. Πάλι καλά σηκώθηκε, δείχνει να πατάει και καλά. Έγινε επαναφορά. Πρισιμιτζής. Κυρτάτος το σπίτι. Θέλει να πλησιάσει, η πάσα του είναι λίγο ρυψοκίνδυνη. Έχει γίνει φάουλ ωστόσο από τον Βανάη πάνω στον ψηλό τον Ρανεργκάν. Μέσα η πρώτη, 67-41. Και 67-42. Πετρόπουλος. 24 λεπτά όλα για τους ανώνυμους. Πετρόπουλος κρατά. Βάνας στα 12. Με να αφήνει στο Μπουτσικάκι. Πάσα του δεν θα περάσει. Δημητρόπουλος με 5 δευτερόλεπτα τώρα η Ρανεργκάν. 4. Συνηθίζει, είδε το ρολόι, κρατάει ο ίδιος. Τώρα αφήνει στο Μάτζιαρ. Αυτό θα το πάρει λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. Δεν υπάρχει κάτι. Φινάλε λοιπόν και στην τρίτη περίοδο με το σκορ το 67-42. Μπήκαμε μόλις και στην τέταρτη περίοδο της αναμέτρησης, 67-42 το σκορ. Ανώνυμους έχουν βάλει πάρα πολύ γερές βάσεις για την σημερινή νίκη τους. Από την άλλη run and gun δεν έχουν πάει καλά μέχρι στιγμής. Το παιχνίδι δεν έχει εξελιχθεί έτσι όπως τα ήθελαν, ενώ πλέον η κούραση θα παίξει και σημαντικό ρόλο. Καθώς υπενθυμίζω πως δεν υπάρχει διαθέσιμη αλλαγή για τους σημερινούς φιλοξενούμενους μετά και την αποβολή του Τάσου Πρισιμιτζή. Σαντόπουλος.
Μητσουκάκης βρήκε χώρο, αστόχησε αυτή τη φορά. Και τώρα Μάτζιαρης. Ζουβάρας. Μάτζιαρης έχει σταματήσει την τρίπλα του, πιέζεται κιόλας, βρήκε την πάσα όμως για τον Δημητρόπουλο. Πίσω κίνημα με τον Κωνσταντόπουλο, παγιο Μητσουκάκης για βοήθεια, κερτάτος θα πάρει από κοντά, δεν θα το βάλει, δεν το έκανε το χατήρι μπάλα. Παραμένει το 67-42. Κωνσταντόπουλος θέλει να τα κάνει όλα μόνος του. Κάνει το φαουλ τελικά τον Περσινιτζή. Έχουμε και βολές για τον παίχτη των Ανώνυμους. Είναι και το τέταρτο για τον Περσινιτζή. Θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός για να μην αφήσει με 4 παίχτες στην ομάδα του. Μέσα η πρώτη, 68-42. Έξω η δεύτερη, Μπουτσικάκης πρόλαβε και μάζεψε. Κωνσταντόπουλος βρήκε και χώρο, μεταλλεύτηκε το διάδρομο για το 70-42. Περσινιτζής. Βάρας, Δημητρόπουλος, υπάρχει στρίγμα για φάουλ, να δούμε αν μετράει το καλάθι. Μετράει κανονικότατα, το καλάθι για τους Ρανανικάν, 70-44. Και μια βολή για τον Δημητρόπουλο. Στο σίδερο, η βολή. Λαρτζής. Πέρασε στον Ελευθεριάδη, ο οποίος έχει πάρει πολύ καλή θέση. Εκεί είναι δύσκολο να το σταματήσεις. 72-44 πλέον. Καγκίσκος Τρισιμιτζής. Κύριο Τζουβάρας. Κυρτάτος γυρίζει με το δεξί. Δεν καταφέρνει να τελειώσει καλά την φάση. Και τώρα Πετρόπουλος. Λαρτζής. Πάσα έφτασε έξω στον Πετρόπουλο, φιλαρτζής τώρα στην κορυφή. Και πάλι μπαλά στην περιφέρεια, θέλει να πλησιάσει ο Πετρόπουλος, κάνει το βηματάκι στο πλάι και εκτελεί για δύο. 74-44. Στο συν 30 πλέον. Οι γηπεδούχοι 7 και 15 πριν να τελειώσει η αναμέτρηση. Ωραία κίνηση από τον Δημητρόπουλο. Κάποιος κατέβασε λίγο το χέρι του. Ο Κωνσταντόπουλος, όπως έδειξε χαρακτηριστικά ο ρεφερί, το έκανε το φάουλ. Έξω πρώτη. Μέσα η δεύτερη από τον Δημητρόπουλο, 74-45. Πήραν δυναμικά προς την μπάλα οι δύο παίχτες, τελικά βγήκαν και ρυθμισμένοι run and gun. Συνητής προσπαθεί να ξεφύγει από την πίεση. Περνάει γέρα το κέντρο. Δημητρόπουλος στην ισοπλάη. Μπάλα όμως πέρασε εκτός. Και έχουμε και time out για τους ανώνυμους. Συνέχεια στο παιχνίδι. Λαρτζής. Πήγε προς τα μέσα. Θα χαλάσει όμως το τελείωμα. Ελευθερία της ούτε αυτούς μπορούσε να κάνει κάτι. Βάλα στα αριστερά στον Μπουτσικακή. Πετρόπουλος θα το πάρει από την κορυφή για τρεις. Δεν θα το βάλει. Κυρτάτος. Φταίει ο Μάτζιαρης. Θα θέλει αυτό το σούτ. Δεν θα το βάλει, ούτε αυτός. Ο Μητρόπουλος, δεύτερη ευκαιρία για τους Ράνεγκαν.
με λίγο χώρο. Ο Πρεσιμπιτζής δύσκολο να βρέχει μπροστά τον Κωνσταντόπουλο. Κυρτάτος τώρα από μακριά. Κοντό το σούτ. Σταματάει στο σίδερο η μπάλα. Τώρα Μπουτσικάκης. Φιλαρτζής. Μέσα από δύο ελευθεριάδες της Νικάη, όλους παίρνει και το φάουλ. 76-45. Ο Ζουνίδης περνάει τώρα στην θέση του Σαντόπουλου. Ένα τώρα ελευθεριάδης ετοιμάζεται για τη συμπληρωματική βολή του. Μπαίνει και βγαίνει η μπάλα. Κυρτάτος. Είναι στην γωνία για τρεις ο Τζουβάρα, σερμπολ. Ο Μητρόπουλος προσπάθησε να κλέψει. Τα δικά του τα χέρια πέρασε εκτός η μπάλα. Κατοχή είναι για τους ανώνυμους. Μητρόπουλος. Κακής, έχει κοντά τον Ζουβίδη, επιλέγει να κρατήσει. Λευτεριάδης από κοντά κόπηκε κανονικά, δυσκολεύτηκε από την καλή άμυνα των Ρανεγκάν. Από κοντά όμως θα κάνει τη δουλειά ο Πετρόπουλος, 78-45. Έχουμε μια νέα διακοπή, time out για τους Ρανεγκάν. Επιστρέφουμε μετά το time out. Ράνγκαν τώρα στην επίθεση με τον Μαντζιάρη. Πέρασε από τον Πετρόπουλο. Συνεχίζει μόνος του, δεν τελείωσε καλά τη φάση. Στα μπροστά ο Μπουτσικάκης, έχει και πάσα για τον Πετρόπουλο. Προτιμάει να κρατήσει όμως ο Μπουτσικάκης. Τώρα κατέληξε η μπάλα στον Ζουμίδη. Χάθηκε όμως το καλάθι. Ξέφασε και ο Μπουτσικάκης εκεί. Μεταξύ σοβαρού και αστείου τα έβαλε με τον Ζουνίδη, ο οποίος τώρα νομίζω θα τα κάνει καλύτερα. Ναι, τώρα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι και θα πάρει και τα εύσημα από τον συμπαίκτη του που νωρίτερα του φώναξε. 80-45. Καλή άμυνα εδώ από τους ανώνυμους, η μπάλα είναι και πάλι για τους φιλοξενούμενους. Πρεσιμπιτζής. Έπεσα μέσα, λίγο έλειψε να σκοράρει κιόλας, τελείω το φάουλ. Όπως είπε και ο Πετρόπουλος, Καρανάκης επέστρεψε στη θέση του. Πρεσιμπιτζής χάνει την πρώτη. Δεύτερη μπάλα όμως παραμένει στα χέρια των Ρανεγκάν. Μαντιάρης πήδηξε σε λάθος χρόνο ο Ελευθεριάδης. Στη συνέχεια όμως χάρισε την τάπα στον Δημητρόπουλο. Η μπάλα τα δικά του χέρια μάλιστα έχει περάσει εκτός. Η κατοχή είναι για τους ανώνυμους. Όχι, νομίζω θα αλλάξει η απόφαση. Η μπάλα είναι για τους Ρανεγκάν τελικά. Υπάρχει μια διαφωνία μεταξύ των δύο. Να δούμε τελικά ποια είναι η απόφαση. Μπαλά είναι για τους ανώνυμους. Καλανάκης. Μουτσικάκης. Αναζητεί κάποια επιλογή, του τη δίνει ο Δρακόπουλος. Και πήγε να πασάρει στον Ζουνίδη. Αλλά και να μην τελειώσει μόνο στη φάση και τώρα δέχεται και κάποιες παρατηρήσεις από τον coach για αυτή την επιλογή. Ολομόναχος τώρα ο Δημητρόπουλος για 3-1, καλό το σουτ. Κουτσικάκης παίζει γρήγορα. Ο Ζουνίδης 2-1-2-1, πάσα πίσω από την πλάτη, εξαιρετική. Και ο Δρακόπουλος
είναι αυτός που θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 82-45. Φραγκίσκος ο Σιμιτζής, Τσουβάρας. Τώρα πέρασε εκτός, έχουμε 11 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Ασπρών. Σιμιτζής για 3, όχι καλά. 2.45 ακόμα για το τέλος. Ζουνίδης με αρκετά αποθέματα ενέργειας ακόμα. Θα πετύχει ακόμα ένα καλάθι. Θα προσθέσει 2 πόντους ακόμα στην στατιστική του. 84-45. Φραγκίσκος. Ο πίεση. Μαζεύσαν οι άσπροι, ο Τσουνίδης και πάλι θέλει να τρέξει. Ο Τσικάκης βγαίνει στην περιφέρεια. Παίζει με τον Δρακόπουλο. Δεν τελειώνει καλά εκείνος. Και τώρα Κερτάτος. Βγαίνει σε αρκετά μέτρα. Δημητρόπουλος εκτός ισορροπίας, δεν θα πει το καλάθι. Κάτι λιγότερο από 2 λεπτά ακόμα. Ο Τσικάκης χαστεί πάσα, ύψωσε για τον Ζουνίδη ο Δρακόπουλος. Ο Ζουνίδης πίνει έξω. Γαλανάκης για 3. Σταματάει στο σίδερο η προσπαθειά του Μάτζιαρης. Καρακυρτάτος. Προσπίση από τον Τσουβάρα. Σηκώνεται Ελευθεριάδης, του βάζει το στόπ. Ο Μητρόπουλος στην δεύτερη ευκαιρία, δεν τα καταφέρνει ούτε αυτός. Ο Ζουνίδης παίζει γρήγορα, είναι λίγο πιο δυνατή η πάσα του. Μπάλα πέρασε κατευθείαν εκτός. Και 20 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το φινάλε της αναμέτρησης. Ανώνυμους θα είναι οι νικητές του σημερινού παιχνιδιού. Θα πάνε πλέον στο 2-2. Έτσι λοιπόν θα αφήσουν πίσω τους την ήττα των Slaughters. Από την άλλη Run and Gun θα γνωρίσει την δεύτερη ήττα της. Έτσι και το δικό της ρεκόρ θα πάει στο 2-2. Θα δώσουν έτσι και τέλος στον Νικηφόρο Σερί. Τελευταίο λεπτό και επίσημα. Δημητρόπουλος. Δεν θα περάσει η πάσα του. Ο Τσικάκης στέγεται από την περιφέρεια για να πάρει το τρίποντο. Ποιος ακούμπησε τελευταίος, θα δούμε. Μπάλα είναι και πάλι για τους ανώνυμους. Ελευθεριάδης από τα δεξιά για 3 εκτελεί για αυτός. 87-45. Χρησιμητής. Μισό λεπτό ακόμα. Πάει προς τα μέσα, δυναμικά. Δημητρόπουλος στη δεύτερη ευκαιρία. Μαζεύει ο Ζουνίδης. Δρακόπουλος έχει φύγει στην άλλη πλευρά. Και θα πάει σε ένα εύκολο καλάθι για το 89-45. Να δούμε ποιος θα είναι το τελικό σκορ. Δημητρόπουλος θα πάρει και αυτό στην προσπάθεια, θα την χάσει. Μαζιάρης. Οδεύουμε προς το φινάλε. Δίκη λοιπόν για τους ανώνυμους, με το τελικό σκορ να είναι το 89-45. Άνετη νίκη των ανώνυμους επί των Runner Gun.